Απόψε, όπως βλέπετε, κάνουμε μία εκδήλωση στα πλαίσια της καινούργιας αποστακτικής περίοδου. Έχει αρχίσει ο τρίγος, έχει αρχίσει το πάτημα του σταφυλιών. Ξεκινήσαμε την παραγωγή του νέου τσίπουρου και έτσι προσπαθούμε να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Η Ποτοπία Ενοπλία Θράκης είναι μία από τις παλιότερες εταιρείες στον χώρο της παραγωγής συγκρουματωτών ποτών. Το τσίπουρο είναι ένα από τα καινούρια, θα έλεγα, προϊόντα της και πιστεύω ότι έχει δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο να δοκιμάσει ένα καινούριο προϊόν, το οποίο παρότι στην Ελλάδα ήταν πολύ γνωστό, στη Θράκη δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Θέλω επίσης να στείλω ένα μήνυμα στον κόσμο. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην επιλογή του προϊόντος. Θα πρέπει να αποφεύγει τα χύματα τσίπουρα που κυκλοφορούν έτσι χωρίς κανέναν έλεγχο και θα πρέπει να προτιμά οπωσδήποτε το εμφιαλωμένο. Δεν έχει σημασία από ποια εταιρεία θα είναι, αλλά θα πρέπει να είναι εμφιαλωμένο, επώνυμο, που να φέρει, αυτός που το παράγει να φέρει την ευθύνη. Ναι, όντως το τσίπουρο έχει πει πλέον. Έχει πει πλέον στο τραπέζι, όχι μόνο στη Θράκη, αλλά σε όλη την Ελλάδα γενικότερα. Θα έλεγα ότι έχει αντικαταστήσει το ούζο και εύχομαι να επικρατήσει το εμφιαλωμένο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω και για οικονομικούς λόγους που αφορά τη φορολογία, αλλά και για λόγους υγείας. Είναι πολύ επικίνδυνο το χύμα και ανεξέλεγκτο τσίπουρο.